αν θέλετε να μας πείτε πώς αντέδρασαν οι παίκτες σας από το βράδυ της Πέμπτης και από αυτό το 0-3 μέχρι και σήμερα και αν είδατε όσα περιμένατε στο παιχνίδι, στο 90 λεπτό. Αντιδράσαμε καλά, κερδίζαμε παιχνίδι, ένα παιχνίδι που έτσι κι αλλιώς έπρεπε να κερδίσουμε. Παίξαμε μέσα στην έδρα μας κόντρα στη Βέρεια και ό,τι άλλο αν έγινε θα ήταν έκπληξη. Βέβαια ότι μετά από το παιχνίδι, μετά από τη στεναχώρια που υπήρχε για αυτό το σκορ που ήταν κόντρα στο Σάλκε, πρέπει σε δύο μέρες να επιστρέψουμε σε ελληνικό πρωτάθλημα, να παίξουμε κόντρα σε μια ομάδα που παλεύει να σωτεί, οποία βέβαια μας έχει πάρει δύο βαθμούς στο πρώτο γύρο. Ουσιαστικά δεν μας πήραν αυτοί δύο βαθμούς, αλλά τέλος πάντων. Και βέβαια καλό είναι που κερδίζαμε παιχνίδι και πήραμε τρεις βαθμούς και επιστρέψαμε στις νίκες. Κύριος Πετρωτός. Coach, καλησπέρα. Πόσο σημαντικό είναι για τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση που έχει τόσα πολλά παιχνίδια στα πόδια η ομάδα να έρχονται τρεις νεαποκτηθέντες και ειδικά οι δύο, ο Ενρίκιο και ο Πρίγκεβιτς, να είναι πρωταγωνιστές στη νίκη, έστω και αν είναι η Βέρεια? Είναι πολύ σημαντικό. Είχαμε τρεις παίκτες όποιοι ήρθαν τώρα περασμένο μεταγραφικό περίοδο στην ομάδα. Ξεκινήσανε και οι τρεις. Σίγουρα είναι κάτι που σιγά σιγά θα συμβεί και στα επόμενα παιχνίδια. Μπορεί να ήταν πρώτο παιχνίδι σήμερα, αλλά πάντα λέω υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε. Κάποια πράγματα όσο αφορά περισσότερο την αμυντική λειτουργία, κάτι που και αυτοί οι παίκτες όποιοι ήρθαν πρέπει να καταλάβουν ακριβώς τι είναι αυτό που ζητάμε από αυτούς, μιλάμε μαζί τους, προσπαθούμε να διορθώσουμε και θα συνεχίσουμε έτσι. Κύριος Τσιοπάνο. Είδαμε να κάνετε κάποιες αλλαγές με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν αυτές προμηνύουν επιλογές που θα κάνετε στο παιχνίδι με τη Σάλκη, ας πούμε, μήπως θέλετε να ξεκουράσει το Μαλεζά. Και επειδή ακούμε πολύ καλά λόγια για τον Σιαμπάνη, η άποψή σας για αυτό το νεαρό ποια είναι? Κοιτάξτε, και οι δύο παίκτες, και ο Μαλεζάς και ο Γλύκος, είχαν κάποιες ενοχλήσεις στο ημίχρονο και λόγω για αυτές τις ενοχλήσεις που υπήρχαν, ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, κάναμε και αλλαγές. Βέβαια, είχαμε και μια ευκαιρία να δώσουμε συμμετοχή στους δύο παίκτες, όποιοι δεν είχαν παίξει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Μπήκανε και ο ένας και ο άλλος και ήταν καλοί. Δουλεύουν καθημερινά, κάνουν προσπάθεια. Σύντομα έχουν ανανώσει και οι δύο συμβόλαιο και είναι κάτι που βέβαια είναι πολύ καλό για την ομάδα. Όσο αφορά τον Σιαμπάνη, εγώ τον γνωρίζω γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μέλλον. Μην ξεχνάμε ότι είναι 99 γεννημένος, έτσι, 99 γεννημένος. Βέβαια είχε ένα περίοδο που, κατά την άποψή μου, τον έχουν ανεβάσει πριν έπρεπε στην πρώτη ομάδα, πριν 2-3 χρόνια και ο παίκτης έχει χάσει ένα κομμάτι που έπρεπε να έχει. Για ποιο λόγο τον ανεβάσανε τότε με 15 χρονών δεν μπορώ να σας πω, αλλά σίγουρα παίκτης ο οποίος έχει μέλλον και είναι ο παίκτης ο οποίος σιγά σιγά παίρνει και την θέση του και είναι μαζί με τους άλλους δύο τερματοφύλακες στην ομάδα. Κότς, έτσι 2-3 λεπτομέρειες αν θέλετε να μας διευκρινίσετε το σκεπτικό. Καταρχήν, ο Ουάρντα είδαμε να τον δοκιμάζετε άξονα, άκρα. Πού πιστεύετε ότι τελικά μπορεί να κολλήσει καλύτερα και να προσφέρει περισσότερα ή αν θα συνεχίσετε να το ψάχνετε ακόμα? Δεύτερον, μία επισήμανση για το γεγονός ότι δώσατε το περιβραχίνιο του Τζάλμα Κάμπους. Μετά από λίγο έγινε αλλαγή. Δεν ξέρω αν ήταν έτσι για ψυχολογικούς λόγους κυρίως αυτό. Και η επιλογή του Κίτσιου να παίξει αριστερά. Πώς καταλήξατε σε αυτό? Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Επιλογή του Κίτσιου να παίξει αριστερά είναι γιατί ξέρουμε ότι ο Λέοβατς δεν μπορούσε να παίξει αυτό το παιχνίδι, γιατί τον δηλώσαμε για αυτό το παιχνίδι. Και δεν είχαμε άλλον αριστεροπόδαρο σε αυτή τη θέση. Είναι και ο Δελιανίδης, οκ. Okay. Αυτή τη στιγμή βάλαμε το Κίτσιο, ο οποίος γνωρίζει την θέση του και
ήταν και αυτός θετικός σήμερα, ήταν καλός. Έκανε την δουλειά του όπως και θέλαμε εμείς. Άλλο, με ρωτήσατε για τον Κάμπος. Κάμπος είναι ένας από τους αρχηγούς, γιατί εμείς τώρα όταν μπήκαμε στο καινούριο έτος είχαμε ψηφίσει 2 Έλληνες και 2 ξένους και είναι ένας από τους ξένους ο οποίος έχει ψηφιστεί από την όλη την ομάδα να γίνει αρχηγός. Γιατί είχαμε μια ενημέρωση ότι επιλέγεται αρχηγό ένα παιχνίδι. Όχι. Είναι ένας από τους 4, όχι. Πρώτος αρχηγός είναι ο Παναγιώτης, υπάρχει και ο Μαλεζάς είναι μέσα και ο Κάμπος είναι μέσα και ο Λέωατς είναι τέταρτος. Είναι οι 4 αρχηγοί, οι οποίοι έχουν ψηφιστεί από τους ίδιους παίκτες και βέβαια και από τον τεχνικό team. Όσο αφορά τον Βάρντα, Βάρντα είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να παίζει και σε αυτές 2 θέσεις, μπορεί να παίζει και πίσω από το επιθετικό, βέβαια και στα πλάια. Μπορεί στην προηγούμενη ομάδα να έπαιξε περισσότερες φορές στα πλάια. Τώρα, βέβαια, καλό είναι όταν έχει τον ένα παίκτη όπως μπορεί να παίξει 2 διαφορετικές θέσεις. Τώρα, πού τον βάλουμε εμείς, βέβαια, μόλις ήρθε, σιγά-σιγά να προσαρμοστεί, να δούμε και εμείς ακριβώς αυτά τα στοιχεία που ταιριάζει σε εμάς και βέβαια τα αποφασίζουμε. Ο κ. Κορσανίδης. Βέβαια, ο Πρίγιοβιτς κάθε φορά που χρησιμοποιείται προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του σαν center forward και πετυχαίνει γκολ. Πιστεύετε όμως ότι αγωνιστικά είναι έτσι στην κατάσταση αυτή που θέλετε? Δεν είναι ακόμα. Δεν είναι ακόμα, ναι. Χρειάζεται παιχνίδια. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που αυτή τη στιγμή τέλειο παίχτης. Χρειάζεται και όχι μόνο αυτός και κάποιοι άλλοι προπονήσεις καθημερινές όταν μιλάμε εβδομάδα, Κυριακή μέχρι Κυριακή. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό, γιατί γνωρίζετε και ήδη ότι από την αρχή της σεζόν μέχρι τώρα παίζουμε κάτι 3 μέρες. Βέβαια, καλό είναι που όταν το χρησιμοποιούμε είναι αυτός που κάνει την δουλειά του τουλάχιστον εκεί που πρέπει. Βέβαια, είχε προσπάθει σήμερα και όσο αφορά το χτίσιμο του παιχνιδιού, ήταν πιο θετικός από την προηγούμενη φορά και αυτό είναι κάτι που είναι σίγουρα καλό. Ότι κάθε φορά, κάθε παιχνίδι βλέπεις κάποια πράγματα παραπάνω και όσο αφορά το φυσικό του κομμάτι, αλλά και όσο αφορά οι ικανότητες όταν μιλάμε για τελείωμα. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Έλα, Κώστα. Κάτι τελευταίο, coach. Επειδή τελευταίο δεκάλεπτο, τέταρτο, άρχισε ο κόσμος επιτακτικά να ζητάει διπλό επί της Σάλκε. Προφανώς ο κόσμος έχει μία πίκρα και ένα θυμό, γιατί έβλεπε ότι μπορούσε κάτι καλύτερο η ομάδα. Πιστεύετε ότι αυτός ο θυμός είναι και το κίνητρο της δικής σας ομάδας να κάνει αυτό που ο Πάοκ έχει κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν? Κοιτάξτε, εγώ σας είπα και πριν 2 μέρες. Παίξαμε κόντρα σε μία ομάδα που παίζει ένα διαφορετικό στυλ και που έχει πάρα πολύ κίνδυνους παίκτες, όπου ιδιαίτερα είναι στα πλάια. Αν τα δείτε και τώρα, γκολ βάλανε αυτοί που είναι στα πλάια. Τότε, τελευταίες 5-6 αγωνιστικές είναι πολύ κίνδυνοι, οι πιο επικίνδυνοι τους παίκτες είναι οι 2 fullback. Εμείς πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι, πρώτο παιχνίδι, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε καλύτεροι, δεν είμαστε καλύτεροι, αλλά πιστεύω ότι το σκορ δεν ήταν για αυτό που έδειχνε η εικόνα στο αγωνιστικό χώρο. Αυτό που πικραίνει και εμένα και τους παίκτες μου είναι αυτό που σε 2 στημένα δεχτήκαμε 2 γκολ. Και όχι απευθείας, μετά από την δεύτερη μπάλα. Δηλαδή, ήταν η συγκέντρωση, ήταν απόφαση που δεν είχαμε σε αυτές τις φάσεις που βέβαια πρέπει να έχουμε. Και σήμερα είχαμε προς το τέλος κάτι που έμοιαζε με αυτά τα 2 γκολ και βέβαια ότι αυτό δουλεύουμε συνεχόμενα. Κάποιες φορές βέβαια η συγκέντρωση πέφτει και εμείς πρέπει να επιμένουμε να παιχνίδι παίζεται μέχρι το τελευταίο λεπτό και ιδιαίτερα όταν παίζει κόντρα σε τέτοιες ομάδες και στην Ευρώπη οι λεπτομέρειες είναι αυτές όπως είδαμε όπως κάνουν διαφορά.